centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σωτηριάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο μου. Τι γίνεται? Ο Θεός μαζί σου, ο Υιός μαζί και σου. Μαζί μας. Και μαζί μας, γιατί και οι στιγμές είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι εποχή πρέπει να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, ναι. Να αλληλοπροστατευόμαστε και να αλληλοσπιθούμαστε. Ναι. Και να ακούμε τις οδηγίες, όλοι. Μπάμπη, πες μου αν στη Μεσοποταμία, γιατί ψινόταν μέρες αυτό, ναι. Το περιμένατε και αν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό. Δεν ήταν κάτι που ήρθε πολύ ξαφνικά, ναι. Και είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν το ακούγατε λοιπόν ότι λόγω της αύξησης των κρουσμάτων εκεί υπάρχει περίπτωση η Μεσοποταμία να μπει σε καραντίνα? Αυτό το περιμέναμε. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι κρυφόταν πολλές φορές. Είναι πολύ σκληρό μέτρο. Ναι. Για μια περιοχή που έχει ανθρώπους με μικροεπιχειρήσεις, αγροτικές, ναι, επιχειρήσεις, ναι, ανεπτυγμένες, που η νεολαία όσοι έμεινε εδώ έχει ασχολείται. Είναι κρίμα, τους βλέπεις τώρα να είναι κλεισμένοι μέσα σπίτια. Είναι ένα τραγικό πράγμα που με πονάει πάρα πολύ. Μπάμπη μου, θέλω να μου περιγράψεις την εικόνα αυτή τη στιγμή της Μεσοποταμίας. Και φαντάζομαι είναι και εικόνα και των άλλων περιοχών, γιατί ξέρεις το τι μπέρδεμα έχει συμβεί και με τα υπόλοιπα χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Και δεν είναι μόνο πια η Μεσοποταμία, όπως διευκρινίστηκε τελικά. Γίνεται μια προσπάθεια να είναι μόνο η Μεσοποταμία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και όλα τα υπόλοιπα χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της Μεσοποταμίας? Τι βλέπεις έξω από το παράθυρο? Βλέπω πού και πού κάνει αυτοκίνητο να κινείται, ναι. Και πολύ πιθανό είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αυτοί. Ναι. Ο κόσμος δεν κινείται. Ναι. Ένας τόπος πολύ ζωντανός, με πολύ δραστηριότητα. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεσοποταμία στον αθλητισμό έχει Ακαδημία Ποδοσφαίρου, έχει δύο ομάδες στα τοπικά και στα περιφερειακά πρωταθλήματα, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει πολύ νεολαία. Έχει νιάτα, έχει και αν έχει νιάτα, έχει ζωή μια πράγματα. Περιοχή, βέβαια. Είναι κάτι που το χαιρόμαι και τρελαίνομαι με αυτό που σχολιανός μου και συμπατριώτη μου τόσο, ναι, ζωντανούς. Ναι, ναι. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πράγμα που με πονάει πολύ. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Μπάμπη μου? Γιατί καταλαβαίνω είσαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχουμε στη γραμμή μας τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μπάμπη Σωτηριάδη, που κλαίει για αυτό που βλέπει έξω από το παράθυρο. Που κλαίει για το χωριό του, την περιοχή του, που είναι σε αυτή την κατάσταση. Ας ευχόμαστε στο Θεό να τελειώνει όσο πολύ πιο γρήγορα αυτό το πράγμα που μας βρήκε και να είμαστε δυνατοί να περάσουμε την επόμενη μέρα, γιατί από ό,τι βλέπω, Χριστό μου, αλλάζει η ζωή μας. Αλλάζει η ζωή μας. Αλλάζει η ζωή μας. Ακόμη και όταν γιατί τελειώσει όλο αυτό, χωρίς να σκεπτόμαστε προβλήματα υγείας και τ' άλλο. Ναι. Τρέχαμε, δουλεύαμε, φτιάμασταν, αγκαλιαζόμασταν. Όλη η ιστορία ήταν αυτή. Τώρα όμως τα πράγματα θα είναι πολύ σφιχτά. Γι' αυτό δεν πρέπει να χαλάσουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Να βρούμε έναν τρόπο να τους έχουμε δεμένα, να είμαστε έστω μακριά, σιγά σιγά. Mm-hmm. Και να ξεπεράσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα αυτή τη μεγάλη κρίση. Επικοινωνείτε τώρα, Κυμπάμπη, ο ένας με τον άλλον με τα τηλέφωνα? Ναι. Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα, δηλαδή είστε ενημερωμένοι? Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα στη Μεσοποταμία? Πώς μπορείτε να κινηθείτε? Μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε παραγγελίες? Μόνο με παραγγελίες? Ναι, τα σούπερ είναι ανοιχτά, τα φαρμακεία είναι ανοιχτά, τα περίπτερα έχουν πήξει. Αλλά σας τα φέρνουν στο σπίτι? Σας τα φέρνουν στο σπίτι? Τα φέρνουν στο σπίτι. Τώρα υπάρχουν οπωσδήποτε δυσκολίες, θα υπάρχουν σίγουρα οικογένειες που δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Γιατί έπρεπε όταν πάθηκε το μέτρο αυτό, αυτοί που πήραν την οριστική απόφαση, ναι, να έχουν και τη λύση. Δεν μπορεί το βοήθεια στο σπίτι να. Μπάμπη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί το τηλέφωνο δεν ξέρω, είναι ασύρματο. Ίσως να έχει κάποιες διακοπές και δεν σε ακούμε πολύ καθαρά ορισμένες στιγμές. Αν λίγο μπορείς. Ναι, επειδή περπατάω για το. Καλά, θα
Ναι. Το πούμε, ναι. Για να είμαστε λίγο πιο καθαρά, σε ακούμε. Ναι, ναι, Χριστό. Τι έλεγες λοιπόν για το βοήθεια στο σπίτι? Αυτοί που πήραν την απόφαση τόσο γρήγορα, ναι, έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει τις την λύσεις, εξυπηρέτηση του κόσμου, ναι, κατά το δυνατόν. Δεν μπορεί το βοήθεια στο σπίτι που ακούω θα μπορεί να κάνει αυτή η δουλειά. Ναι. Τι να πω το κάνει, γιατί υπάρχουν και ευπαθείς άνθρωποι στους οποίους πρέπει να πηγαίνει. Και μια τεράστια περιοχή, δεν μπορεί να τη μοιράζει, να μοιράζει και από δεν το είναι μόνο η δική σας περιοχή. Έτσι πως ήρθαν οι απαγορεύσεις και για τον υπόλοιπο νομό, πρέπει εγώ να μην πηγαίνω στον δικό μου άνθρωπο, θα πρέπει να πηγαίνω το βοήθεια στο σπίτι από σήμερα. Τι να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι για όλους τους παππούδες του νομού Καστοριά, δηλαδή δεν υπάρχει. Νομίζω, Χρήστο, εδώ, είναι πολύ λάθος αυτό, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Με πολύ σκληρή εφαρμογή, δηλαδή για να πάει ανάλογα την απόσταση που είναι από το σούπερ ή από τα αυτά, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα 5 λεπτών, 15 λεπτών για να πας στο φούρνο. Ή μια και καλή να πας φούρνο σούπερ και να τελειώνει. Ένα άτομο από μια οικογένεια που είναι πιο καθαρό. Να πούμε ότι η Μεσοποταμία αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν δύο τύποι καραντίνα, σας το πούμε έτσι, Μπάμπη, που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Υπάρχει η καραντίνα τύπου Δαμασκηνιάς Δραγασιάς, πολύ σκληρή καραντίνα, που σου φέρνουν το ψωμί στην πλατεία και πηγαίνεις και το παίρνεις εκεί και δεν πλησιάζεις άνθρωπο και σου κρεμάς την πόρτα τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Η Δαμασκηνιά και η Δραγασιά είναι πολύ λίγα σπίτια. Ναι, είναι όμως η σκληρή μορφή καραντίνας και υπάρχει πιο χαλαρή μορφή καραντίνας που είναι ο εχήνος. Νομίζω ότι η Μεσοποταμία είναι τύπου εχήνου. Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί, ναι, εδώ. Γιατί ήδη είχε πειθαρχήσει η Μεσοποταμία. Βλέπεις, δεν υπήρχε κόσμο στην πλατεία, ναι, εδώ και 4-5 μέρες. Ναι, ναι. Με μονομένα άτομα πηγαίνανε στο σούπερ και φεύγανε. Ναι. Ελαφράς μορφής καραντινός, σκληρή καραντίνα. Mm-hmm. Τύπου Δαμασκηνιάς. Η Δαμασκηνιά είναι 10 σπίτια, 15 ξέρω εγώ και άλλα 5-10, ναι, πόσο είναι. Γι' αυτή άνετα μπορεί να πάει το πρόγειο στο σπίτι και να μοιράσει τα τρόφιμα. Mm-hmm. Μπάμπη, αυτή την ώρα είναι όλοι στην σύσκεψη. Όπως και χθες το βράδυ προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με την περιοχή σας και αν θα μείνει τελικά, γιατί το ζητάνε να μείνει μόνο η Μεσοποταμία και να εξαιρεθούν τα υπόλοιπα χωριά. Ναι. Εσείς από τη δική σας μεριά αυτή τη στιγμή τι ζητάτε εκεί, ποιο είναι το κύριο αίτημά σας? Ποιο είναι το βασικό σας πρόβλημα που βλέπετε για τις επόμενες μέρες? Να υπάρχει πιο ελαφριά καραντίνα για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετιέται άμεσα και πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να πάρει το σούπερ μάρκετ τώρα. Θα πάρει το σούπερ μάρκετ. Μπορεί για σπίτι οτιδήποτε. Πότε κάνει να τα φέρει και με τι σειρά? Ναι, ναι. Λες τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε σπίτι να βγαίνει, να παίρνει τα βασικά 5 λεπτά και να πηγαίνει ξανά. Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αλλά με χρονοδιάγραμμα, όχι να πάει να κάνει καλαμπούρ και να περνάει από τα σπίτια και να λέει γεια σας και δεν ξέρω τι. Κατευθείαν και να φεύγει. Ελπίζω να έχουμε αντιληφθεί όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης. Φαντάζομαι, Μπάμπη, δεν νομίζω πια να έχει κανείς τη διάθεση. Δηλαδή, τι να την κάνεις πια σε μια τέτοια ατμόσφαιρα τη βόλτα. Εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές. Ακριβώς. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, τι να την κάνω τη βόλτα, ρε παιδιά. Ακριβώς. Να βγω να πάρω τα βασικά μου τελειώματα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, είτε στις εικόνες στη Θεσσαλονίκη ή στα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή νομίζουν τα ξέρουν όλα και δεν καταλαβαίνουν κανένα. Οι ψευτομάγκες. Είναι οι λεγόμενοι απίθαρχοι. Απίθαρχοι. Και ίσως και αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι και. Πληρώνουμε λίγο για τους απίθαρχους. Αλλά και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε, ότι δεν πρέπει. Και η κυβέρνηση και κυρίως οι επιστήμονες λειτουργούν υπό τρομακτική πίεση και οι τοπικές αρχές. Θα πρέπει ο κόσμος και αυτός να είναι λίγο ανεκτικός. Ναι. Να μην πιέζει. Μπάμπη, επειδή έκανες τη διοίκηση και δήμων και τα λοιπά και ίσως μέσα στα κοινά και τα λοιπά, αυτό τον καιρό οι δήμαρχοι εδώ και καιρό πριν να εφαρμοστούν και τα πανελλαδικά μέτρα ζητούσαν την καραντίνα και τα ειδικά μέτρα και την έκτακτη ανάγκη για την Καστοριά. Ήρθαν πανελλαδικά αμέσως μετά κάποια μέτρα και τώρα έρχονται ειδικά μέτρα για την Καστοριά. Πιστεύεις ότι το χειρίστηκαν καλά και οι δικοί μας άνθρωποι? Μήπως και οι δικοί μας άνθρωποι δεν φαντάζονταν πώς θα γινόταν τα πράγματα όταν θα εφαρμοζόταν τα πιο σκληρά μέτρα και τι προβλήματα θα μπορούσε περαιτέρω να δημιουργήσει? Γιατί εδώ, Μπάμπη μου, τώρα ο ηλικιωμένος, παραδείγματος χάρη, ο ηλικιωμένος δεν θα πεθάνει από τον κορονοϊό και θα πεθάνει από. Από πείνα, διότι δεν μπορώ να τον πάω να πιά το φαγητό. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ τώρα, πηγαίνει. Πού έχουμε φτάσει? Μπάμπη, μ' ακούς? Έπεσε η γραμμή. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.